Το 6 ή το 7% παραβάσεων διαπιστώνεται μόνο στα περί ανταγωνισμού. Εκεί το τοποθετεί εσχροκέρδια τη χρησιμοποίηση τη λέξη. Ο κύριος Άδωνης θα μας σώσει πλέον με τα 50 προϊόντα που καθίστα επιδεικνύει για να συγκρατήσει τις τιμές, γιατί σκέφτηκε τις μάζες που από αυτές ζει ο καθένας, από τους κολοσσούς που τρέχουν για τις προσφορές. Συν τις άλλες, εντονότατες οι διαμαρτυρίες για την ενέργεια. 70.000 καταμετρήθηκαν στην Πράγα. Ο κόσμος που ζητά τα δικαιώματά του. Εξέλιψαν. Και ως φαίνεται, μάλλον όχι πολύ αργά, ένα σύστημα που έπινε αφιδώς το αίμα και το μεδούλι λαών θα έχει περάσει ανεπιστρεπτή, αλλά ως τότε πόσο θα συμπαρασύρει ακόμη από την πλειονότητα των λαών της απελπισίας, της αθλιότητας, πτώχειας, που μέρα με τη μέρα γίνεται οδυνηρότερη. Και έχουμε τη Γερμανία να θέλει να πεινάσουν όλοι εκτός αυτής. 200 δυστήριξη και στο κοινό χρέος αντάμα και η Φόντερ Λάιν. Ο συμπατριώτη της δεν λέει κουβέντα. Καλά, μήπως παρενέβη στα του συζύγου της που εμπλέκεται στη Φάιζερ. Μήπως το φίλο της, τον Άλμπερτ Μπουρλά, παρενέβη για να δώσει στοιχεία ή μήπως τι αντίλασαν να τα δώσουν στην Επιτροπή την αρμόδια της διερεύνησης. Όχι, αυτά έμειναν κενό γράμμα στην ιστορία των διερευνόμενων σκανδάλων. Δεν υπάρχει έλεος λοιπόν. Η Πορτογαλία, η Ισπανία δύναται γιατί εγκαίρως αντιδρά και είδαμε και στα μνημόνια η Πορτογαλία πως αντεπεξήλθε και ανάρρωσε ταυτόχρονα πάρα αυτά. Τώρα για τον Midcat, τον αγωγό που άπαντες είχαν ξεχάσει φυσικό αερίου. Στη Λα Κουρούνια το συζήτησαν ο Σόλτς με τον Πέδρο Σάντσεθ και αυτό δεν το ακούσαμε πουθενά. Άλλο εδώ, δεύτερο κρατούμενο. Συν της άλλης, ο Πολωνός Μαραβιέτσκι ζητά εδώ και τώρα τις αποζημιώσεις, λέγει. Και εμείς το έχουμε προδώσει προπολού. 2001 επί Ματθία που εξέλιψε Προέδρου Αρεπάγου που κάνει έρευνες, τα έχω πει, ξαναπεί. Λυπούμε, θλίβομαι, όσο δεν υποψιάζεται κανείς και κάποιοι που γνωρίζουν τα μύχια των εθνόντων και προδίδονται καθημερινά από τις πράξεις τους, από τα λεχθέντα τους. Και πέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης άλλο πλανήτη ζει, δεν του έκανα του Ερντογκάν και πώς τον έκανα, θα τα πούμε και γι' αυτόν, αλλά σημασία έχει ότι ο κύριος Λοβέρδος, μια και μιλάμε για τις πράξεις ηθινόντων, ανέβασε στο Twitter την επίσκεψή του από Κόσοβο. Μια χαρά να είναι ο άνθρωπος, αλλά να επαινεί ότι έχει αναπτυχθεί τάχιστα. Ποιο, κύριε Λοβέρδο, ένα κράτος μη αναγνωρισμένο. Η Ρώσικη Ομοσπονδία, παρά αυτά, το ότι είχε τονίσει πως πρόκειται για ψευδοκράτος. Αυτά δεν τα ακούμε στα μίντια της Ελλάδας. Έτρεξε το Κουβέιτ. Η Λιθουανία, από ό,τι θυμάμαι μετέπειτα, από το 2008 που αναγνωρίστηκαν αυτοί από μόνοι τους και μάλιστα
πίεζαν και τον Ούγγρο, τον Όρμπαν, παλικάρι της πολιτικής ο άνθρωπος. Κρατά τα σκύπτρα στο να σώζει και να διασώζει τιμές για το έθνος του. Ή έχει κανένας αντίρρηση. Γράψτε μου και τα μείω και τα κατά και τα συν ό,τι βλέπετε. Αλλά εμπεριστατωμένα παρακαλώ, χωρίς ύβρις και απειλές. Τότε διεσώθη η κατάσταση, γιατί πιέζω το από την Αγγλοσαξονία, θα το θέσω έτσι, να διαχωριστεί πάλι εκεί. Και μην ξεχνάμε, αλβανικός πληθυσμός είναι ο Σεπτοπλίστων, από τα βόρεια του Σκοπίων ή το Δαρδανία, και είχα περιστατωμένη έρευνα από εποχή ίδρυσης εφημερίδας μου. Και πάμε στο ότι ο Βούτσης κρατά, ένας άλλος ακόμη για μόνος κρατά, αρχηγός κράτους, πρόεδρος, κρατά τα σκύπτρα με σύνεση. Συν της άλλης, βλέπουμε το Λοβέρδο να επαινεί αυτό το κράτος. Θα πεις και στα περί Λιβύης, ΑΟΣ και αυτά, λούστηκαν ό,τι είχαν κάνει στο παρελθόν. Τι είχαν κάνει όταν επενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάς δεν κουνήθηκε να φέρει αντίρρηση. Και τώρα, μέσω του ΟΗΕ, δύναται ο Ερντογάν να διαμοιράσει εκεί τους δρογονάνθρακες με το Λίβιο και να αποσιάζει η Ελλάς, και πού υπάρχει η Ελλάς. Μέχρι και ο Μενέντες μιλά για εξουσιοδοτημένες πτήσεις, παιδιά. Όταν το είδα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Ένας γερουσιαστής που κόπτεται και δεν του είχαμε βρει ψεγάδι ως αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι τα διατυπώνουν, ούτως ώστε να μας φέρουν προ-προ-όπτου γεγονότος. Ναι, είναι παλιό, απεσοβήθη ο κίνδυνος τότε, χάρη του Όρμπαν, γιατί ήθελαν να διαχωριστεί ο Σέρβικος στρατός με την επέμβαση της Ουγγαρίας. Και ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα μέσα. Τώρα σας είχα ένα ροπορτάζ πάνε ημέρες ότι εκεί κατέφθασαν στρατιώτες Άγγλοι. Και ο άλλος, Πέτερ Λέζε, τι προτείνει ο Γερμανός? Να πάψει να λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο λόγω έλλειψης ενέργειας. 15.000 εν συνόλο εκεί εργάζονται και άλλα δεινά. Φανταστείτε να το δούμε και αυτό. Θα έρθουμε τότε στο συμπέρασμα ότι τι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λέω εγώ. Γιατί προχθές έκλαιγε σχεδόν δημόσια ο Δένδιας ότι φοβάται μη συμβεί κάτι τέτοιο. Το ότι θα χτυπήσουν οι Τούρκοι, θα τόσα έχουμε περιγράψει ότι δίνανται να γίνουν για να κρατηθεί στην εξουσία ακόμη ο Ερντογκάν, το λέει και το RND. Όλα αυτά τα πραγματεύεται σε έρευνα του ο Γκέρντ Χέλερ και σε άρθρο του τα επεξηγεί. Συνηγορεί σε όλα αυτά και ο Ράιαν Τζίγκερας, που είναι και της Ακαδημίας Ναυτικού του Μοντερέι στην Καλιφόρνια, καθηγητής, ότι η σύγκρουση μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, Ελλάδας-Τουρκίας, δεν είναι μόνο πιθανή, είναι και δυνατή. Και εμείς την πράττουμε.
μην ξεχνάτε, είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε εν το πραγματικότητα, ο Ερντογκάν ξεσπαθώνει συχνά πυκνά και έχουμε και τον εταίρο του, τον Μπαξέλη. Αυτός είναι ανεκδίγητος, δεν έχει γράψει η ιστορία, λέει, ακόμη δεν έχει δώσει την απάντησή της για τα όσα υπέστησαν οι Τούρκοι στο Μούργια. Και τώρα λέει ότι θα πάρουμε την Κρήτη. Και όχι μόνο. Την Κρήτη κατά καιρούς έχει κι άλλα το νήσι. Αλλά και ο καθηγητής σύμβουλος του Ερντογάν, Μεσούτ Χακίτσαζε, έλεγε που είμαστε το ηλιθιότερο έθνος, είχε πει αυτή, μην την κοιτάτε εδώ εμπόδιο που είναι, όπως έδειχνε το χάρτη για την Κρήτη. Θα την βυθίσουμε, πώς λεγόταν εκείνη η χώρα, και του συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, θυμάστε, Ατλαντίδα. Λοιπόν, δεν βαίνουν, τα πράγματα είναι τόσο σκοτεινά. Το τι πράττουνε οι δυο πλευρές, γιατί δεν ξέρουμε ούτε και οι δικοί μας τελικά τι φρονούν, το έχετε καταλάβει. Τι υπηρετούν, τέλος πάντων, εν τες πράξεις, τι διαφαίνεται, τι διαφαίνεται να παθαίνουμε, πού υπάρχει η λύση και γιατί δεν ζητά έντονα σύγκληση εκεί σε ό,τι ευρωπαϊκό του απέμεινε του Μητσοτάκη που πάει μόνο και κάνει τον υπερήφανο και τον κάποιο ότι κάτι πέτυχε. Τι πέτυχε, εσύ δεν είχες κάνει, δεν είχες διώξει ούτε ένα πρέσβη, θα του πούνε. Δεν πιστεύαμε ότι ήσουν τόσο σοβαρά. Κάτσε και λούσου τώρα ότι επέφερες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μας πάρουν στα σοβαρά. Γιατί, όχι ότι δεν γνωρίζουν αυτοί, αλλά τι έχουμε λεκτικά γραπτά εμείς ισχυριστεί. Τίποτα. Και να ξανατονίσω, δεν είναι δυνατόν να λένε για κοινό επιχειρησιακό χώρο την Ανατολική και το Αιγαίο στη μέση. Πώς το φαντάζονται, γιατί εκεί δεν ζητάμε στις διατυπώσεις διευκρίνηση στα διπλωματικά έγγραφα. Ποιες εξοδοτημένες πτήσεις, υπερπτήσεις, κύριε Μενέντες, μοναδική εφήλτατε. Πόσα άλλα, δεν τα ακούμε στα μίντια, τα επίσημα. Ακούμε κι άλλα, γιατί δεν ακούμε ότι θα κατερριφθούν δορυφόροι πάνω από την Ουκρανία. Και έχουμε τον στρατιωτικό ειδικό εκεί του Ιδρύματος, τον Ανπιλόγιοφ, στην Πράβδα, τον Αλεξέη, να απαντά ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν, διότι οι δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσική Ομοσπονδία, έχουν υπογράψει μια διαστημική συνθήκη. Θα σήμαινε πόλεμο, κήρυξη πολέμου από την άλλη. Γιατί ακούγονται τα όσα ο καθής θέλει για να τα εκμεταλλευτεί. Στη Μπράβδα έχει στο παράρτημα εκεί αυτό τονιστεί, απαντηθεί. Εν τω μεταξύ να θυμίσω κάτι και τα περί αστυνομίας, πανεπιστημιακής και αυτά. Υπάρχουν παπτωχοί άνθρωποι που φοιτούν και έχουν ανάγκη την ηρεμία τους. Δεν θα αναλύσω ότι καταστρέφεται σαν υπολογίστο αξίας ζημία η δημόσια περιουσία, αλλά η νύχτα με τη μέρα πάνε παρέα και θα θυμίσω ότι το 2017 είχαμε στη δημοσιότητα συνομιλίες βουλευτών με τους αυτοαποκαλούμενους αντεξουεστές, που αυτοί με τη σειρά τους είχαν συνήφανθεί με το έγκλημα, με ποινικούς ήρωες και πόσα τώρα ο καθήσας δεν θα σκεφτεί. Και εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρατε τίποτα, είχαν και αυτά αναλυθεί. Αλλά γιατί τόσα χρόνια, 3,
Εσύ Νέα Δημοκρατία, τι έπραξες, τι πάει και έρχεται εκεί, τι εμπόριο γίνεται, σε τι σε βολεύει. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, γιατί τι θα πούμε μετά, ότι η νύχτα με τη μέρα εναλλάσσονται στην εξουσία. Περιμένω τους χαρακτηρισμούς σας. Πείτε μου αν βλέπετε διαφυγής, ηρεμίας, ασφάλειας, κανονικότητας και όλων των συναφών στη μετέπειτα ζωή μας. Πάση θυσία. Πάση θυσία. Και ας διώκομαι.